Γεια χαρά σε όλου, ο Δόρε εδώ, με και θαρά.gr και κοιτάω ερωτήσει επεισόδιο νούμερο 81, 19 για τα 100, μην ξεχνιόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα και στο τελευταίο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεκάδε σχόλια, δεκάδε ερωτήσει, δεκάδε απαντήσει. Όποιο θέλει να απαντηθεί η ερώτησή του, γράφει ακριβώ από κάτω σε οποιοδήποτε βίντεο, βλέπω τα πάντα και θα απαντηθεί οτιδήποτε ρωτάτε γραπτό. Και αν η ερώτηση έχει και ζουμί, θα απαντηθεί και πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη συμμετοχή σα. Εσύ είστε ο λόγο που αυτή η σειρά συνεχίζει. Πάμε να δούμε λοιπόν και τι σημερινέ μα ερωτήσει. Πρώτη ερώτηση. Χαίρετε, Θοδωρή. Την Κυριακή πάω για ηχογράφηση και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο warm-up πριν ηχογραφήσει και έχει να προτείνει κάποια πράγματα και λέω συγκεκριμένα πριν την ηχογράφηση ή πριν το live που δεν έχει και πολύ χρόνο για να κάνει ζέσταμα. Ευχαριστώ και τον προτέρων. Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχά, πάμε να δούμε τη σειρά. Πρώτον, και το πιο σημαντικό, πριν ξεκινήσει μια ηχογράφηση ή κάποιο live, το νούμερο ένα, είτε είσαι ζεστό είτε είσαι κρύο, είναι να είσαι άψογα προετοιμασμένο. Και εδώ και εδώ. Δηλαδή να είσαι mentally, το μυαλό σου να έχει κοιμηθεί καλά, να είσαι ξεκούραστο. Έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, να ξέρει ακριβώ τι πάει να παίξει. Ε, οι ιδέε του στυλ. Ε, θα το σχεδιάσω εκείνη την ώρα, δεν περνάνε όσο παιχταρά και να είσαι και ο Γκάθριν Κόβα ούτε αυτό δεν το κάνει. Πιστεύετε με. Σα λέει ψέματα ότι αυτοσχεδιάζει. Τι περισσότερε φορέ αυτοσχεδιάζει πράγματα τα οποία έχει παίξει χιλιάδε φορέ. Και απλά τα παίζει με διαφορετική σειρά και εμεί νομίζουμε ότι παίζει κάθε φορά κάτι καινούριο. Αλλά όχι. Απλά έχει τόσο μεγάλο ρεπερτόριο. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίο έχει πλούσιο λεξιλόγιο και μπορεί να απαντήσει το ίδιο πράγμα με πολλού διαφορετικού τρόπου λέγοντα ακριβώ το ίδιο πράγμα, απλά χρησιμοποιώντα άλλε λέξει γιατί απλά μπορεί να το κάνει. Έτσι το ίδιο πράγμα και με τη μουσική. Όσο περισσότερα λήξει έχει, όσο περισσότερε γνώσει έχει, όσο πιο άνετο είσαι σε κάτι, το έχει κάνει περισσότερε φορέ, τότε θα μπορεί και πολύ εύκολα να το αναπαραγάγει και κάθε φορά διαφορετικά, κάνοντα όμω το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, η χωράφιση πάντα πάμε προετοιμασμένη, DJ, στου μετρονόμου μα, τι θα παίξουμε, πώ θα το παίξουμε, τον ήχο μα κλπ. κλπ. Πάμε τώρα σε αυτό που λε για τα δάχτυλα. Για μένα είναι τρία πράγματα. Και θα τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτον, κάνω πάντα διατάσει όλα, χέρια κλπ. Έτσι, δεύτερον, βάζω το χέρι μου κάτω από ζεστό νερό. Όχι καυτό νερό, ζεστό νερό. Ώστε να ζεσταθούν εδώ τα νεύρα, οι τένοντε κλπ. κλπ. Όχι καυτό, απλά ζεστό. Ούτε χλιαρό. Να είναι αρκετά ζεστό. Και πάμε τώρα στο πρακτικό μέρο ασκήσει. Πρώτον, παίζω power chords όλα κάτω, Απλά παρακολουθεί, δεν έχει σημασία. Παίξτε το Master of Puppets, παίξτε το Ender Sandman, κάτι. Όλα κάτω με, με, με tempo και αρχίζω και τα ανεβάζω μέχρι να αρχίζω να αισθάνομαι να, ζεσ... να ζεσταίνει το καρπό μου και να αισθάνομαι άνετα. Δεύτερον, όσον αφορά το χέρι στα τάστα, παίζω ακόρντα. Δεν έχει σημασία τι ακόρντα είναι αυτό. Φτάνει να είναι μπαρέ και να παίξω αρπίσματάκια ώστε να ακούγονται δυνατά και καθαρά η κάθε νότα. Γιατί όσο πιο καλά πιάνω τον μπαρέ, σημαίνει ότι όλα τα δάχτυλα πιέζουν ωραία. Ο μπαρέ μου εδώ πέρα, τα άλλα κάθετα δυναμώνουν. Πιάστηκε πιο έτσι, δύσκολα δύσκολα σήματα, Μην πιάστε μόνο το Fa Maggiore πρωτοτάστο. Πιάστε και Cage System κουτί 3, κουτί 2 και διάφορα ακόρντα με μπαρέ τα οποία να κάνετε εναλλαγέ για να ζεσταθεί το χέρι σα. Και τέρμα, τελευταία άσκηση. Μια, κάτι το οποίο να χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια ταυτόχρονα ώστε να αρχίζουν να συνεργάζονται καλά. Ένα alternate picking run, ένα economy picking run, ανάλογα τι παίζετε. Οπότε, δεξί όλα κάτω, αριστερά κορδάκια με αρπίσματα για να δυναμώσει και ο μπαρέ ειδικά και για να σταθεί καλά. Είτε παίζει τα κόρτα είτε κάτι και μετά ασκήσει. Αυτέ που μελετάτε και χρωματική άσκηση δεν είναι κακό, αλλά καλύτερα με για να μπορείτε να το φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο level ώστε να αισθάνετε εσεί Αυτά είναι σε γενικέ γραμμέ, αλλά σα ξαναλέω το πιο σημαντικό αυτό που είπα στην αρχή. Εδώ να είσαι έτοιμο, τι θα παίξει, πώ θα παίξει. Δεν υπάρχει αυτό το στυλ ότι θα δούμε, δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχει επίση και το άλλο ότι θα το φτιάξουμε στο μίξ. Αυτά είναι αστεία πράγματα να τα συζητάμε. Δεν θα φτιαχτεί τίποτα στο μίξ. Άμα δώσει κακό σήμα, κακό μίξ θα πάρει. Θέματα δεν γίνονται. Αυτά. Ελπίζω να ικανοποίησα με την απάντησή μου την ερώτησή σου. Δεύτερο ερώτημα. Ένα ερώτημα που μα ασχολεί είναι κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να βγάλει με το αυτή τα ακόρτα έστω από κάποιο τραγούδι. Θεωρητικά το είχα για πιο εύκολο. Μια και έξι συγχωρδίε έχει κάθε κλίμακα και από αυτέ δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε και οι έξι. Αλλά παρόλα αυτά στην πράξη δεν μου βγαίνει και τόσο απλά όσο νόμιζα. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν θα απαντήσω επιστημονικά, θα απαντήσω μπακαλίστικα για να μπορώ να το καταλάβει ο καθένα. Καταρχά, αυτό που λε είναι σωστό. Είναι συγκεκρι... εφόσον μιλάμε για pop, rock κλπ., μιλάμε ω επιτοπλίστων για διατονική μουσική, δηλαδή για μουσική στην οποία το κομμάτι ξεκινάει και τελειώνει στην ίδια κλίμακα. Άρα το πιο πιθανό είναι και οι συγχωρητήσει να είναι πολύ συγκεκριμένε. Δεν μιλάει για κάτι πολύπλοκο πλόκοπο, μιλάει για κάτι, ένα κομμάτι το οποίο έχει τέσσερα κόρτα. Έτσι, και θέλει κάποιο να το βγάλει και δεν μπορεί. Λοιπόν, εγώ τι προτείνω σε αυτή την περίπτωση. Ούτε κλίμα σου, ούτε ενότητε, ούτε τίποτα. Προσπάθησε να ακούσει την πασογραμμή. Εγώ από εκεί, όταν ξεκίνησα στα ξεκινήματά μου, το καταλάβαινα. Χωρί να ξέρω ούτε τι βαθμίδε έχει, ποιε είναι οι βαθμίδε τη κλίμακα, σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι κλπ. Προσπάθησε να ακούω την πασογραμμή άκουγα τον μπάσο που πάει, και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο έτσι. Και μπορεί να το κάνει, δηλαδή να πα το κόρδο να παίζει, να το λουπάρει και να αρχίσει να χτυπά. Στη μη χοντρή, μία-μία τη νότια μέχρι να δει ποια σου κάθεται στο αυτή μαζί με το κόρδο. Αφού μετά βρει ποια είναι αυτή η νότα, τότε το πιο πιθανό αυτή να είναι η τονική, γιατί το πιο πιθανό είναι ο μπασίστα να παίζει την τονική. να παίξει και μια τρίτη, και μια πέμπτη, αλλά στι γενικέ γραμμέ μπάσο σημαίνει base, σημαίνει βάση. Άρα πρέπει να παίξει τη ρουτ καλά για να ακουστεί. Και από εκεί πέρα μετά από αυτό να παίξει σαν γύρω αυτή, αν είναι χαρούμενο ή λυπημένο, ματζόρε μινόρε, αν είναι τρομακτικό, τι μείνει, αν είναι augmented, αν είναι κάποιο εβδόμη, αλλά αφού βρει την τονική, μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβει ε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώ πάει τα κόρντο. Ξέρω ότι κάποιοι θα διαφωνείτε, αλλά μιλάμε, αναφέρουμε τώρα σε κάποιον ο δεν έχει ιδέα από θεωρία, δεν ξέρει. Σε ποια κλίμακα μπορεί να είναι ένα κομμάτι, τι διέστη, τι ηφαίστη έχει, άρα τι βαθμίδε έχει. Γιατί, αν ξέρω τον το προτέρων ότι ένα κομμάτι π.χ. είναι σε ρε ματζόρε, Ξέρω από την αρχή ότι τα κόρτα μου είναι ρε μαζόρε, μη μι μινόρε, θαδύσιμη νόρε, sol μαζόρε κλπ. κλπ κλπ έτσι Ξέρω ποιε είναι οι 7 βαθμίδε μου, άρα μπορώ και πιο εύκολα να παίξω. Αλλά και πάλι εκεί προσπαθώ να ακούω τον πάσο που μου οδηγεί ώστε να καταλαβαίνω αν ανεβαίνω αν ή ανεβαίνω αν βαθμίδα και μετά να δω αν είναι μαζόρε ή μηνόρε. Αυτό σε γενικέ γραμμέ είναι απλό, νομίζω ότι μπορεί ο καθένα να το κάνει και όσο πιο πολύ το κάνει, τόσο πιο πολύ ξεκιώνεσαι και θα είναι και πιο εύκολο για σένα. Και, και ένα άλλο tip, πήγαι στο YouTube να βγάλετε το κομμάτι, πηγαίνετε κάτω δεξιά και έχει εκεί που λέει speed. Βάλτε το στο 0.75 ώστε να παίξει πιο αργά για να το ακούτε καλύτερα. Βάλτε το στο 0.50 για να παίξει ακόμα πιο αργά. 0.25 δεν σας το είναι πάρα πολύ αργά και θα χάσετε λίγο το... την ουσία. Αλλά μπορείτε να ακούσετε καθαρά το κάθε όργανο, αν κάνει κάποιο άρπισμα το ακόρντο, κάποιο ιδιαίτερο ακόρντο, μπορεί να είναι κάποιο ματζόρε. Εβδόμη, κάποιο έκτη, κάποιο ενάτη, οπότε και θα είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να το ακούσει, γιατί κάνει άρπισμα. Έτσι. Οπότε, αυτό γίνεται να σα προτείνω δείχνει και το τέμπο και θα γίνει η ζωή σα πιο εύκολη. Και όσο πιο πολύ το κάνετε, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία θα αποκτάτε. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το είδο τη έτσι. Άλλο να παίξει ένα κομμάτι π.χ. του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι και πολύ απλό, γιατί απευθύνεται στη μάζα, ότι πρέπει να έχει ένα ωραίο έτσι έπρεπτο κορπ progression, το οποίο προφανώ θα χίλιο παιχτεί κιόλα. Και άλλο να βγάλει ένα κομμάτι π.χ. τον Spasti King. Έτσι είναι πολύ διαφορετικό. Αυτά ελπίζω να σε βοήθησα. Τρίτη ερώτηση. Δάσκαλε, για χαρά. Πρόσφατα, μετά από 12 χρόνια και entry level ή μεταχειρισμένε κυθάρε, αγόρασα μια iPhone Les Paul Prophecy 2020. Αγορά για την οποία είμαι πολύ περήφανο. Συνεπώ και πολύ ικανοποιημένο. Παράλληλα, με ενδιαφέρουν και άλλε κυθάρε στην αγορά. Ω γνωστόν, οι κυθαρίστε δεν σταματούν την αγορά μόλι αποκτήσουν αυτή που επιθυμούν. Αλλά αυτέ που μου κινούν τον ενδιαφέρον είναι και στο low budget. Έχοντα ήδη low budget κιθάρα και γνωρίζοντα κατά προσέγγιση τι παίρνω για αυτό που πληρώνω, θεωρείται σωστό ή όχι να αγοράσω ένα budget όργανο και η πρόσφατη αγορά ήταν ένα ακριβό μοντέλο. Αισθάνομαι ίσω λανθασμένα ότι ρίχνω τα στάνταρτ μου και πρέπει πλέον οι απαιτήσει μου να κυμαίνονται μήνυμου στην τιμή τη πρόθεση. 900 ευρώ. Ευχαριστώ και προτείνω και συγγνώμη για Σεντόνι Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχά, ξέχνα τα λεφτά. Οι κιθάρες είναι δύο ειδών. Αυτέ που μα αρέσουν και αυτέ που δεν μα αρέσουν. Τι θέλω να πω. Αν π.χ. μια κιθάρα είναι πολύ φτηνή, και μπορείς να την αγοράσεις και σου αρέσει, γιατί να μην την πάρεις. Επίσης από την άλλη, να το πάω αλλιώ, αν μια κιθάρα είναι πάρα πολύ ακριβή και σου αρέσει, προφανώ δεν θα μπορεί να την πάρεις. Έτσι, άρα το πιο σημαντικό είναι το όργανο αυτό να σου αρέσει, να σε εμπνέει, το έχω πει κάθε φορέ από εδώ πέρα, να θες να την πιάσεις, να παίξει, να την χτυπήσει, να την κοπανίσεις, να είναι όμορφη, να είναι βολική, στα χεράκια σου πάνω, να πιάνεις ωραία το λαιμό και να μην κολλάει, να γλιστράει ωραία, να κουμπά το δεξί σου χεράκι πάνω, να χτυπά ωραία τι χορδέ, να έχει έναν ωραίο ήχο, να είναι αυτό που, πατά, που σε εμπνέει και θε να κάνει. Και αυτό πιστεύετε με, δεν έχει να κάνει πάντα με το κόστο. Το θέμα δεν είναι να αγοράζουμε ακριβά ή να αγοράζουμε φτηνά, είναι να αγοράζουμε έξυπνα και να αγοράζουμε πράγματα τα οποία μα αρέσουν, μα εμπνέουν, θα μα εξυπηρετήσουν. Το να πάρει άλλη μια κιθάρα απλά για να την πάρει, μη το κάνει. Εκτό έτσι. Έτσι, αν είσαι συλλέκτη. Αλλά αν είσαι ένα κανονικό παίχτη, μπορεί νομίζω με δύο-τρία το πολύ όργανα να είσαι καλυμμένο για ένα μεγάλο σπέκτρουμ διαφορετικών στυλ, διαφορετικών ήχων, δηλαδή να έχει μια κιθάρα π.χ. να έχει μια κιθάρα με διπλού, ή να έχει μια πιο rock metal κιθάρα, oriented, ή μια πιο. καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Οπότε αυτό που λε τώρα, ότι επειδή πήρε μια με 900 ευρώ, τώρα αν πάρει μια άλλη που σου αρέσει και είναι και φτηνή, ότι κάνει κακή επιλογή, Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ότι το κάνει δεκάδε φορέ. Έχω κιθάρε πανάκριβε και έχω αγοράσει και μετά από λίγο καιρό και μια κιθάρα 100 ευρώ μια χαρά λιμπέν που την έχω δει, την έχω ανεβάσει και σε μερικά βίντεο με τα μαθήματα που ανεβάζω. Και πάλι με βόλεψε, εννοείται ότι δεν είναι το ίδιο. Μια κυθάρα των 100 και μια κυθάρα των 1000 και ευρώ. Δεν είναι το ίδιο, αλλά μου την κάνει τη δουλειά και η μία, μου την κάνει τη δουλειά και η άλλη. Απλά θα τη χρησιμοποιήσω σε διαφορετικέ δουλειέ. Έτσι, το καθένα πράγμα στη σωστή στιγμή και στη σωστή περίσταση. Αλλά και οι δύο κιθάρες παίζουν έτσι, κακά τα ψέματα. Εννοείται ότι αισθάνομαι στα χέρια μου τη διαφορά ποιότητα, αλλά τη δουλειά θα την κάνω έτσι κι αλλιώ. Χρειάζεται να έχουμε και φτηνέ κιθάρες και ακριβέ κιθάρες ανάλογα από που πάμε, τι κάνουμε κλπ. Έτσι, π.χ. την δηλαδή, φορά, ήθελα να, είχα να, να πάω σε μια πρόβα σε ένα πολύ έτσι, να το πω, κακόφημο μέρο και θα πήγαινα και με τα πόδια, επειδή δεν οδηγάω από ένα σημείο και πέρα, θα κατέβαινα στο σταθμό τρένου. Πολύ κακόφημο μέρο, δεν θα πω ότι φοβήθηκα, μην με κάνω, αλλά λέω, άσε, μην γίνει καμία στραβή. Πήρα την πιο φτηνή που είχα, τη φόρτωσα στην πλάτη, πήγα, έκανα τέλεια τη δουλειά μου, επαγγελματικά ωραία, έκανα το session και γύρισα πίσω και η δουλειά έχει γίνει με την φτηνή κιθάρα των 100 ευρώ. Ε, έπαιξε, έτσι, γιατί πήρα αυτή και ήξερα ότι θα μου βγάλει τη δουλειά. 100 δεν έκανε, πιο ακριβή ήταν, αλλά ε, ήξερα ότι θα μου κάνει η δουλειά, τη δουλειά αυτή η κιθάρα, παρόλα ότι είναι φτηνή. Και βέβαια φοβήθηκα και αυτό. Σκεφτείτε απλά και πρακτικά έτσι. Πα κάπου π.χ. σε μια πρόβα. Και ξέρει ότι μετά π.χ. θα πρέπει κάπου να την αφήσει και να. σε ένα αυτοκίνητο π.χ. και να πα. Άμα κάνει 1500 ευρώ ή 3000 ευρώ η κιθάρα σου, θα την αφήσει στο αμάξι μέσα για να πα να την αφήσει βουλάκια. Όχι, εγώ δεν θα την άφηνα, θα την έπαινα μαζί μου. Έτσι. Ε, ε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι, με την ίδια λογική, θα, ε, αν ήταν μία των 100 ευρώ, θα έλεγα: Άντε, δεν πειράζει, θα την αφήσω στο πορπαγκάζ και θα το ρισκάρω. Καταλαβαίνετε να πω έτσι με λίγα λόγια. Κάθε κιθάρα έχει συγκεκριμένο σκοπό τη και, και ο λόγο που θα την παίρνει σε αυτή την πιο φτηνή θα είναι προφανώ γιατί σου αρέσει και σου κάνει τη δουλειά. Οπότε μη σε απασχολεί το κόστο. Να σε απασχολεί να είναι καλή, να σε διευκολύνει, να είναι όμορφη, να σε εμπρίνει να παίξει και άσε τα λεφτά. Έτσι. Μια άβολη κιθάρα, τρία χιλιάρικα να κάνει, είναι μια άβολη κιθάρα άσχημη και δεν θα την παίξει ποτέ. Το πιο πιθανό είναι να μετανιώσει για την αγορά και να την πουλήσει. Μια βολική, μια κιθάρα που σου κάνει τη δουλειά, μια κιθάρα που έχει καλό ήχο, αξιοπρεπή ηλεκτρικά, αξιοπρεπή υλικά και ακόμα και αν κάνει 150 ευρώ, αν την παίρνει μεταχειρισμένη καινούργια δεν έχει σημασία, είναι μια κιθαρά που θα την παίξει και θα την παίξει ξανά και ξανά και ξανά. Και οπότε σκέψου περισσότερο με αυτό και όχι με αυτό. Έτσι. Αυτό είναι και γραμμέ. Αν σε αρέσει και θα εννοείται να την πάρει. με διστάσει. Και α είναι πιο αυτιμή. Τέταρτη και τελευταία ερώτηση. Καλησπέρα θα δωρή. Έχω κάνει και στο παρελθόν ερωτήσει και έχω λάβει ωραίε και αναλυτικέ απαντήσει είτε με κάποιο παράδειγμα είτε την προσωπική σα εμπειρία και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Με έχουν βοηθήσει αρκετά. Σα ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ποια είναι η γνώμη σα για τι διπλέ κιθάρες γιατί κάποιο να παίξει διπλή κιθάρα αντί για μια συνηθισμένη, προσφέρει κάτι παραπάνω στον παίκτη που παίζει μια διπλή κιθάρα, ή είναι καθαρά για λόγου εμφάνιση. Και ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά ενό τέτοιου οργάνου. Σου ερώτηση. Καταρχά, όταν λέμε διπλή κιθάρα, εννοούμε κάτι τέτοιο. Σα δίνω τώρα διάφορε μορφέ διπλών και τριπλών κιθαρών. Έτσι. Υπάρχουν ακε... δεν είναι εννοείται ευρέω διαδεδομένε, αλλά υπάρχουν ε? στην ιστορία έχουν καταγραφεί και μεγάλοι κεθαρίστε να παίζουν τέτοιε κιθάρε ο Jim Page, έτσι, ο Στιβάη, ο Μάικα Λάντζελο Μπέτιο και πάρα πολλοί άλλοι. Έτσι. Καταρχάς, ε, υπάρχουν όντως αυτό που λες ότι κάποιοι το κάνουν για φιγούρα, π.χ. ο Μάικα Λάντζελο Μπέτιο, νομίζω δεν το έκανε τόσο για ουσία, δηλαδή δεν μπορούσε να κάτι στο παίξιμό του, απλά ήθελε να δείξει ότι μπορεί να παίξει π.χ. με αυτό το, τη διπλή κιθάρα ή την τετραπλή, σας δίνω φωτογραφίε. Για να δείξει ότι μπορεί να παίξει και με τα δύο χρήματα και να κάνει ένα ωραίο εντυπωσιακό σοου. Το οποίο είναι πολύ ωραίο και σεβαστό, τον έχω δει και live έτσι, έχω παίξει και μαζί του δηλαδή, σαν support και τον live εκείνη τη μέρα, δύο φορέ κιόλα. Οπότε ε, ήταν ωραίο να το βλέπει. Τώρα για κάποιου μπορεί να φανεί καγκουριλίκι, για κάποιου μπορεί να φανεί ένα ωραίο show. Είναι εξαρτάται την οπτική γωνία που το βλέπει. Υπάρχουν όμω και κυθαρίστε, π.χ. θα δείτε μια φωτογραφία του Στιβάη. Λέω ότι ο Στιβάη σε αυτή τη φωτογραφία έχει μια τριπλή κυθαρά. Όμω υπάρχει λόγο που το κάνει αυτό. Εντάξει, πέρα το, το show, γιατί ο Βα είναι και τέτοιο τύπο, έτσι που θα έχει ωραία σχήματα, ωραία κλπ. Έτσι είναι η, η φιλοσοφία του, η του. Αυτοί και θα λοιπόν βλέπετε ότι το πάνω πάνω μπράτσο έχει μία δωδεκάχορδη, η οποία όμω νομίζω ότι είναι και σε άλλο κούρδισμα. Στη μεσία έχει μία ντορμάλ εξάχορδη και κάτω κάτω έχει μία εξάχορδη αλάταστη. Όταν βλέπετε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το όργανο εξυπηρετεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν δείτε το G3, ένα από τα G3 που έχει κάνει, ξεκινάει το πρώτο πρώτο κομμάτι, ο παίζει ένα φοβερό όλο σε Σα δίνω τώρα και φωτογραφίε από αυτό. Το G3 παίζει. Και τι κάνει, ε, Ξεκινάει το κομμάτι, παίζει το ακόρντο με λούπα, μετά από κάτω κάνει μια άλλη λούπα με, το, με την εξάχορδη και μετά παίζει ένα φοβερό σόλο σε Lydian με την άταστη κιθάρα χρησιμοποιώντας και αυτό το Sastenik, το σύστημα που έχει βάλει της Fernandez. Οπότε είναι φοβερό το αποτέλεσμα, έτσι και λες δεν γίνεται αυτό τώρα με, με ένα όργανο που δεν είναι ένα είναι τρία, έτσι. Ε, και ο λόγος προφανώς είναι για να ακουστεί αυτό το ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Σαφώ και πάλι είναι έτσι και το τεφανισιακό, προκαλεί ωραία, έτσι, ωραία εντύπωση. Επίση, ο Βάη πρόσφατα έβαλε και αυτή την κιθάρα που βλέπετε τώρα, η οποία βλέπετε ότι είναι ένα υβρίδιο, έτσι. Κάτω-κάτω είναι κάτι σαν μπάσο, στη μέση είναι ένα με πολλέ χορδέ, πιο πάνω είναι κάτι άλλο με πιο πολλέ χορδέ κλπ, λοιπά Και όλα αυτά εξυπηρετούν πάλι και το, το show, γιατί όντω όλοι το είδαμε και είπαμε τι ωραίο που είναι αυτό το πράγμα που κάνω, βάει, τι εντυπωσιακό που είναι αυτό το πράγμα. Αλλά και ηχητικά, έτσι. Το να μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο και να σημαίνει όλα αυτά απαιτεί skills, απαιτεί φαντασία. Ένα άλλο ένα πιο απλό παράδειγμα είναι π.χ. ο Jim Page. Όπω βλέπετε και τώρα μια φωτογραφία του Jim Page, βλέπετε ότι πάνω, βλέπετε πιάνει ένα ρεμα τζόρε. Προφανώ θα παίζει το στέργο του Heaven, γιατί εκεί στο σημείο πριν το solo που παίζει τα RSA στα κόρτα. Ε, βλέπω ότι πάνω έχει μια 12 χορδη για να παίζει τα κόρτα και να ακούγεται αυτό ο ωραίο παχύ σύγχρονο με τα κόρτα και τα ραπίσματα. Και από κάτω έχει μια νορμάλ εξάχορδη. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι γενικέ γραμμέ. Τώρα αν κάποιο το κάνει μόνο για φιγούρα, δικαίωμα του, αλλά νομίζω ότι δεν υπά... υπάρχει σοβαρός λόγο να εξυπηρετεί κάτι ώστε για κάποιον που δεν μπορεί, π.χ. δεν θέλει να αλλάζει μέσα στο σετ κιθάρες, εφόσον είναι στο ίδιο κομμάτι, μπορεί να έχει μια διπλή κιθάρα, η οποία βέβαια δεν, τα έχει, δεν είναι τα πάντα θετικά έτσι, για μια τέτοια κιθάρα. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά λοιπόν για κάτι τέτοιε κιθάρες. Καταρχάς το θετικό είναι ότι σου δίνει... Ε, μια ευελιξία, έτσι, μια και μπορεί να έχει διαφορετικά όργανα, να έχει π.χ. να, θες, να παίξει ένα κομμάτι και στη μέση του κομματιού να αλλάζει το κούρδισμα. Οπότε δεν αλλάζει κιθάρα, επίτόπου, έχει την έχει έτοιμη και παίζει. Ε, δεύτερον, ε, σε βοηθάει αυτό που λέμε για συγκεκριμένα τραγούδια, δηλαδή θέλει να παίξει τραγούδια τα οποία απαιτούν διάφορα πράγματα. Να λοιπόν μπορεί να έχει διπλή, τριπλή κιθάρα και να κάνει τη δουλειά σου. Και βέβαια δείχνουν και ωραίε. Δηλαδή βγαίνει με την κιθάρα, τη διπλή ή την τριπλή και λέω από κάτω άλλο, Γουάου, κοίτα τι να κάνει ο άνθρωπο. Τι, τι παίζει, παίζει τόσες τόσ, τόσ, κιθάρε. Απ' την άλλη βέβαια είναι βαριέ. Δηλαδή όταν έχει μια κιθάρα με δύο μπράτσα και σχεδόν διπλό σκάφο, σημαίνει ότι διπλασιάζει το βάρο. Μιλάμε για 7 και 8 κιλά κιθάρα, έτσι που είναι πολύ βαριά. Δεν είναι εύκολο να κάθεσαι ορθιο όρθιο ένα-δύο ώρο και να κάνει ολόκληρο σόου. Ο Βέβαια βλέπετε την τριπλή την παίζει καθιστό. Ο Τζιμ Πέι την παίζει όρθιο, αλλά φαντάζομαι όχι για το έτσι, για συγκεκριμένα κομμάτια. Δεύτερον, συνήθω αυτά τα είναι πολύ ακριβά. Έτσι μια και απαιτούνται διπλά ξύλα, διπλά, όλα διπλά, έτσι και ειδική έρευνα για να γίνει το όργανο και η κατασκευή. Βέβαια, πάμε και επιλογέ στενέ. Δηλαδή, σα δίνω τώρα το ίδιο όργανο, συγκύψον, είναι κοντά στα 7.000, χιλιάρικα, έτσι, και σα δίνω και το ίδιο αντιγραφή σε Χάρλι Μπέντον και είναι στο 11ο τη τιμή. Δηλαδή, στα 700 ευρώ. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό. Φαντάζομαι, εντάξει, σαφώ η συγκύψον θα είναι πολύ ανώτερη, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι 10 φορέ ανώτερη ώστε να δικαιολογεί αυτό το κόστο, έτσι. Και τελευταία. Ε, είναι πόδους, επειδή είναι περίεργο όργανα, είναι προφανώς και πιο δύσκολο στο κούρδισμα, στο setup, γιατί έχει όλο αυτό το πράγμα, έτσι. είναι κάτι ιδιαίτερο, οπότε δεν είναι σαν μια νορμάλ κιθάρα που την κουρδίζει πανεύκολα ή τη σετάρεις εύκολα, που τη μεταφέρει εύκολα, έτσι. θα θέλει ειδική θήκη, τεράστια θήκη, θα είναι, να είναι περίπου ένα και μέτρο επί ένα μέτρο, πλάτος γιατί είναι πολύ, έτσι. και γενικά είναι, τα παίζεις όρθιος, υπάρχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν με τις κιθάρες, υπάρχουν πολλέ επιλογές, σα δίνω τώρα μερικέ φωτογραφίε και ενδεικτικά κάποιε τιμέ. Ε, δεν είναι, προσωπικά δεν έχω παίξει ποτέ μου με τέτοια κιθάρα. Ε, πλάκα θα έχει βέβαια, αλλά προσωπικά δεν με εξυπηρετεί. Προτιμώ δηλαδή να έχω μια κιθάρα, να παίζω, να την κρατάω και να έχω μια άλλη πάνω σε ένα stand. Ξέρετε αυτά τα stand που βάζουν και να χρειαστεί άμα είναι για λίγο, να αφήσω τη μία στην άκρη, να παίξω από πάνω τη στημένη και να ξαναγυρίσω από το μουσική κατήκη παρά να κουβαλάω πάνω μου τόσα κιλά. Και το κόστο βέβαια γιατί η κιθάρα θα είναι προφανώ ακριβή. Αυτό και για τι διπλέ κιθάρε και αυτά είναι τα θετικά και νετικά. Πάντω έχει πλάκα, υπάρχουν επιλογέ. Δηλαδή αυτή η Harley Benton είναι πολύ ωραία. Με τα έξτρα οστάρικα, άμα θέλει να κάνει την πλάκα σου, δεν είναι ένα ποσό που την άρεσε την πλάκα στον αέρα, έτσι. Μπορεί να την πάρει και ο μέσο κυθαρίστα και να έχει διπλή κιθάρα, να παίξει τα ωραία το, τα κορδάκια του, να κάνει κάποια alternative κουρδίσματα και να, να γουστάρει. Αυτά λοιπόν για σήμερα και το σημερινό επεισόδιο 81. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα. Φτάσατε μέχρι το τέλο του βίντεο. Αν θέλετε να πατήσετε η ερώτησή σα, γράφτε από κάτω, απαντούνται όλα. Γραπτό επιτόπου και Σύντομα σε κάποιο επόμενο βίντεο, οι ερωτήσει σα είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή, όταν ρωτάτε κάτι, θα απαντηθεί μετά από 2-3 μήνε. Αλλά εντάξει, καλό είναι αυτό, αυτό να έχουμε λιγότερε ερωτήσει, να έχουμε περισσότερε. Και ο σκοπό είναι να περνάμε ωραία, να μαθαίνουμε πράγματα και να περνάμε και θετικά μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για τη συμμετοχή σα. Θα τα πούμε στο επόμενο.